Κεφάλαιο 4 Και ενώ αυτοί μιλούσαν στο λαό, ήρθαν εναντίον τους οι ιερείς και ο στρατηγός του ιερού και οι σαδουκαίοι, αγανακτώντας επειδή δίδασκαν το λαό και κήρυταν διαμέσου του ισού την Ανάσταση από τους νεκρούς. Και έβαλαν επάνω τους τα χέρια και τους έβαλαν σε φύλαξη μέχρι την επόμενη μέρα, επειδή ήταν κιόλα βράδυ. Πολλοί μάλιστα από εκείνους που άκουσαν το λόγο πίστεψαν και ο αριθμός των ανδρών έγινε περίπου 5.000. Και την επόμενη μέρα συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ οι άρχοντές τους και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς. Και ο Άνα, ο Αρχιερέας και ο Καϊάφας και ο Ιωάννης και ο Αλέξανδρος και όσοι ήσαν από αρχιερατικό γένος. Και στείνοντάς τους στο μέσον ρωτούσαν «Με ποια δύναμη ή με ποιο όνομα το πράξατε εσείς αυτό». Τότε ο Πέτρος, καθώς έγινε πλήρης Αγίου Πνεύματος, τους είπε « άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ. Αν εμείς ανακρινόμαστε σήμερα για ευεργεσία σε έναν άνθρωπο που ήταν ασθενής, με ποια δύναμη αυτός γιατρεύτηκε, Α είναι γνωστό σε όλους εσάς και σε ολόκληρο το λαό του Ισραήλ ότι διαμέσου του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζορέου, που εσείς σταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, διαμέσου αυτού παραστέκεται αυτός μπροστά σας αυτός είναι η πέτρα που εξουθενώθηκε από εσά τους οικοδομούντες, η οποία έγινε ακρογωνιαία πέτρα. Και δεν υπάρχει διαμέσου κανενός άλλο ισοτηρία, επειδή ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο κάτω από τον ουρανό, ανάμεσα στους ανθρώπους, διαμέσου του οποίου πρέπει να σωθούμε. Και βλέποντας την Παρισία του Πέτρου και του Ιωάννη, και καθώς πληροφορήθηκαν ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτες, θαύμαζαν και τους αναγνώριζαν ότι ήσαν μαζί με τον Ιησού. Βλέποντας μάλιστα τον άνθρωπο που είχε θεραπευθεί να στέκεται μαζί τους, δεν είχαν τίποτα να αντιμιλήσουν. Και αφού τους πρόσταξαν να βγουν έξω από το συνέδριο, έκαναν μεταξύ τους συμβούλιο, λέγοντας «Τι θα κάνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους». Επειδή ότι ένα αξιοσημείωτο θαύμα έγινε μεν διαμέσου αυτών, είναι φανερό σε όλους όσους κατοικούν στην Ιερουσαλήμ και δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αλλά για να μην διαδοθεί περισσότερο στο λαό, ας τους απειλήσουμε αυστηρά να μην μιλούν πλέον στο όνομα τούτο σε κανέναν άνθρωπο. Και καθώς τους κάλεσαν, παρήγγυλαν σε αυτούς να μην μιλούν καθόλου, ούτε να διδάσκουν στο όνομα του Ιησού. Ο δε Πέτρος και ο Ιωάννης, αποκρινόμενοι σε αυτούς, είπαν «Αν είναι δίκαιο μπροστά στο Θεό να ακούμε εσά μάλλον παρά το Θεό, κρίνετε το εσείς, επειδή εμείς δεν μπορούμε να μιλέμε όσα είδαμε και ακούσαμε». Και εκείνοι, αφού ξανά τους απείλησαν, τους απέλησαν, μη βρίσκοντας το πώς να τους τιμωρήσουν εξαιτία του λαού, για το λόγο ότι όλοι δόξασαν το Θεό για το γεγονός. Επειδή ο άνθρωπος τον οποίο έγινε αυτό το θαύμα της θεραπείας ήταν περισσότερο από 40 χρόνων. Και όταν απολύθηκαν, ήρθαν στους οικείους και ανήγγυλαν όσα τους είπαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Και εκείνοι, καθώς τα άκουσαν, ύψωσαν τη φωνή τους προς το Θεό σαν μια ψυχή και είπαν «Δέσποτα, εσύ είσαι ο Θεός που έκανε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και όλα όσα είναι μέσα σε αυτά, που είπες με το στόμα του Δαβίδ του δούλου σου γιατί φρίαξαν τα έθνη και οι λαοί μελέτησαν μάταια, παραστάθηκαν οι βασιλιάδες της γης και οι άρχοντες συγκεντρώθηκαν μαζί ενάντια στον Κύριο και ενάντια στον Χριστό Του». Επειδή στα αλήθεια συγκεντρώθηκαν ενάντια στον Άγιο Πέδα σου, τον Ιησού, αυτόν που έχρισε, και ο Ηρόδη και ο Πόντιο Πιλάτο μαζί με τα έθνη και του λαού του Ισραήλ, για να κάνουν όσα το χέρι σου και η βουλή σου προώρησε να γίνουν. Και τώρα, κύριε, δε στι απειλέ του και δώσε στου δούλου σου να μιλούν το λόγο σου με κάθε παρησία, εκτείνοντα το χέρι σου σε θεραπεία και σημεία και τέρατα που να γίνονται διαμέσου του ονόματος του Αγίου Παιδόσου του Ιησού. Ύστερα δε, από τη δέησή τους, σύστηκε ο τόπος όπου ήσαν συγκεντρωμένοι και όλοι έγιναν πλήρης Αγίου Πνεύματος και μιλούσαν το Λόγο του Θεού με παρησία. Η δε καρδιά και η ψυχή του πλήθους εκείνων που πίστεψαν ήταν μία και ούτε ένας δεν έλεγε ότι είναι δικό του κάτι από τα υπάρχοντά του, αλλά είχαν τα πάντα κοινά και οι Απόστολοι απέδιδαν με μεγάλη δύναμη τη μαρτυρία της Ανάστασης του Κυρίου Ιησού και μεγάλη χάρη ήταν επάνω σε όλους αυτούς, για το λόγο ότι δεν υπήρχε ούτε ένας ανάμεσά τους που είχε ανάγκη, επειδή όσοι ήσαν κάτοχοι χωραφιών ή σπιτιών, καθώς τα πουλούσαν, έφερναν το αντίτιμο της αξίας εκείνων που πουλούσαν και το έβαζαν στα πόδια των Αποστόλων. Και σε καθέναν μοιραζόταν σύμφωνα με την ανάγκη που είχε. Και ο Ιωσής αυτός που αποκλήθηκε από τους Αποστόλους Βαρνάβας, το οποίο μεταφραζόμενο σημαίνει γιος Παρηγοριάς, Λεβίτης, Κύπριος το γένος, έχοντας ένα χωράφι το πούλησε και έφερε τα χρήματα και τα έβαλε στα πόδια των Αποστόλων.